Ακούσαμε Ζερβουδάκη. Σωστά, πρωινό όνειρο, έτσι, και μουσική και η στίχη, Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και πλέον δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο του APFM, έχουμε παρέα. Έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτό το πραγματικά φιλόξενο χώρο του APFM. Αλίμονα εμάς ιδιαίτερη χαρά που είσαι μαζί μας. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια. Με τον Ανδρέα βρεθήκαμε πριν λίγο καιρό και είπαμε ότι επειδή ασχολείται πολύ με την μουσική και γενικά με τον ήχο, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αν μπορούσαμε έτσι τον επόμενο καιρό να φέρουμε δύο παιδιά που καινούργια συγκροτήματα, καινούργιες μπάντες, όπου θέλουν να ακουστούν, θέλουν να βρουν ένα βήμα να παίξουν την μουσική τους. Οπότε μέσα από, ουσιαστικά από τη δουλειά του Ανδρέα, από το musicpavlalab.gr, βρήκαμε νομίζω τον πιο κατάλληλο άνθρωπο να μας φέρει σε επαφή με αυτές τις μπάντες. Τώρα για το πιο κατάλληλο το δέχομαι ως φιλοφρόνης και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι είναι και θα αποδειχθεί τις επόμενες εβδομάδες νομίζω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε φέρει εδώ τον Μεταξάρη Δωρακόπουλα από τους The Vampire Combo, μια μπάντα η οποία δραστηριοποιείται στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι είχαν και δισκογραφία με ένα CD το οποίο θα έχουμε δυνατότητα να το ακούσουμε, αλλά και να ακούσουμε και τη δουλειά τους ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο του APFM. Σχετικά με το Music Club, το Music Club είναι μια, θα λέγαμε, συνέχεια της δουλειάς που έκανα στα ραδιοφωνικά live του Βήματος Λόγου Επικοινωνίας Πολιτισμού. Μάλιστα. Που ήταν μια παραγωγή που λεγόταν το live της εβδομάδας, όπου για 72 εβδομάδες συνεχόμενα, όχι και λίγες, έτσι, είχαμε ραδιοφωνικά session, ραδιοφωνικά live από ένα χώρο που είχαμε ζήσει εδώ στην Πάτρα, όπου είχαν περάσει, θα έλεγα, η πλειοψηφία των σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, όπως επίσης και μπάντες εκτός πόλης, μιας και σιγά σιγά αυτή η δουλειά άρχισε να μεγαλώνει. Αυτή η διαδικασία έκανε τον κύκλο της και στη συνέχεια έπρεπε να δω με τι μπορώ να ασχοληθώ. Είμαι ηχολήπτης και με, αν θέλετε, το κομμάτι της παραγωγής που πρωτοασχολήθηκα σε αυτά τα ραδιοφωνικά live, σκέφτηκα να συνεχίσω αυτή τη δουλειά, αυτό το μεράκι, όπως θέλετε πείτε το, πάνω στο musicpavlalab.gr, όπου εκεί στην ουσία υπάρχει οποιαδήποτε παροχή χρειάζεται ένας μουσικός, είτε από το να κάνει ένα live, ένα τρόπο να διαφημίσει τη δουλειά του, είτε ακόμα να κάνει δισκογραφία, μιας και έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και παραγωγή, αλλά και εκτύπωση δίσκου ή βινιλίου. Μάλιστα. Δεν μου λες, Ανδρέα, επειδή είσαι ακριβώς μέσα στα πράγματα, είναι ζωντανή αυτή η σκηνή? Είναι ζωντανή σκηνή. Και θα ήθελα να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας συμβαίνει κάτι που δεν συνέβαινε το παρελθόν. Υπάρχουν πάρα πολλές μπάντες οι οποίες, αν θέλετε, είναι popular στην Ελλάδα από την περιοχή της Πάτρας. Α, πολύ ευχαριστώ. Σιγά σιγά λοιπόν υπάρχει τέτοια ανάπτυξη. Να σας θυμίσω τους Carpostal, όπου φέτος είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Κοσμοτέ. Παλαιότερα τους Minor Project, τώρα ο Απόστολος Γουγουλάκης, και σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο υλικό, το οποίο σιγά σιγά ανέρχεται, όπως είναι η Μπάντα Μαντάρα, όπως είναι η Σασμάν, όπως είναι η The Vampire Combo, και σίγουρα υπάρχει υλικό το οποίο θα έρθει και στη συνέχεια. Ωραία, ωραία. Και στην εκπομπή μας θα έρθει. Εφόσον είστε φιλόξενοι, αυτό είναι θετικό και μόνο. Όχι, όχι, εντάξει, σαν σταθμός του Πανεπιστημίου νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας, έτσι, ένα βήμα να ακούγονται διάφορα είδη μουσικής και κυρίως από νέους ανθρώπους που ζητάνε να προβληθούν, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό στις μέρες μας. Ξέρετε, αν θέλετε, στις μέρες μας αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο πια. Σκεφτείτε τα εργαλεία που έχει ένας νέος στις μέρες μας. Έχει έναν υπολογιστή που σχεδόν είναι παντοδύναμος μέσω αυτού για να μπορέσει να βγει στα μέσα κοινωνικής εκδικτύωσης ή τέλος πάντων να κάνει τη δουλειά του, να την εξωτερικεύσει, αν θέλετε. Είναι πολλά τα παραδείγματα μουσικών που ξεκινήσανε ποστάροντας ένα βίντεο από την κουζίνα τους παίζοντας μια κιθάρα και είτε έγιναν pop με την έννοια της pop στην Ελλάδα, είτε τέλος πάντων προχωρήσαν παραπέρα. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο πια. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο πια, αν θέλετε, να προβληθεί μέσω από το ραδιόφωνο αυτή η δουλειά, γιατί δεν υπάρχει ζωντανό ραδιόφωνο στις μέρες μας. Και είναι ιδιαίτερα καλό το ότι βλέπουμε ένα ραδιόφωνο, ένα ίδρυμα, όπως το Πανεπιστήμιο, να κρατάει ένα ραδιόφωνο ζωντανό, και είναι ιδιαίτερα καλό και, αν θέλετε, και αισιόδοξο.
Ωραία. Για την όλη κατάσταση αυτή. Εμείς θα είμαστε πάντοτε έτσι στην διάθεση νέων ανθρώπων να τους φέρνουμε εδώ και να παίζουν την μουσική τους. Θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω, να προχωρήσουμε για να έχουμε έτσι και περισσότερο χρόνο με τα παιδιά να παίξουν.